Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άδολα πιστήραστές της δημοκρατίας, του δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, που τόσο πολύ απουσιάζει από την Ελλάδα από τις περσινές εκλογές, οπότε και ο ελληνικός λαός αποφάσισε να δώσει τις τύχες του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα σκρυπταμάνεντ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press. Ξέρετε ότι τρέφω ιδιαίτερη αδυναμία στους αναγνώστες, στους τηλεθεατές και τους δίνω πάντοτε άμεση προτεραιότητα. Και το λέω αυτό γιατί, όπως έχετε υποψιαστεί προφανώς, θα αναφερθώ σε μία επιστολή, σε ένα email που έλαβα χθες το βράδυ, ώρα άφηξης, ώρα παραλαβής του email 11:36, είναι από μία κυρία, δεν ξέρω αν θέλει, δεν μου το γράφει, αν θέλει να φαντάζομαι όχι να πω το όνομά της. Είναι, θα καταλάβετε τι λέω, να σας το διαβάσω, με τίτλο «Συγχαρητήρια» και μέσα σε παρένθεση και μία μικρή επισήμανση. Παρακολουθώ το κανάλι σας και ευχαριστώ για την πολύτιμη ενημέρωση, καθώς μαθαίνω πάρα πολλά που από μόνη μου θα ήταν αδύνατο να ανακαλύψω. Ευχαριστώ θερμά. Στέλνω απλά για μία μικρή επισήμανση, καθώς αδελφικοί φίλοι 27 ετών, καταγωγή από Φιλιππίνες, παρένθεση, εγώ είμαι 43 και αισθάνομαι και λίγο μαμά της, κλείνει η παρένθεση, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε Ελλάδα, στενοχωριέται που για όλη της τη ζωή ακούει το γνωστό οικείο για μας Φιλιππινέζα. Προσωπικά δεν παρεξηγούμε, καθώς αντιλαμβάνομαι τη λεκτική σημασία έννοια που έχει αποδοθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων και εκείνη επίσης, μέσα σε παρένθεση, αλλά όπως και να έχει, πονάει κάπως. Αυτό μόνο θέλησα να επισημάνω, ταπεινά, εύχομαι μη με παρεξηγήσετε. Κακά τα ψέματα που λένε κάποιοι άνθρωποι 30-40 χρόνια τώρα έγιναν Έλληνες ή και πιστοί χριστιανοί, ακόμα σημαντικότερο. Θεωρώ ότι είναι η χάρις Θεού. Συνεχίστε το έργο σας από εκεί μακριά με εκτίμηση και ακολουθεί το όνομα το επόμενο, το όνομα το επώνυμο της αγαπητής τηλεθεάτριας, της φίλης της εκπομπής. Λοιπόν, όπως σας είπα, εγώ 11:36, καταρχήν για όσους δεν γνωρίζουν τι ήθελε να πει η κυρία, αναφερόταν στον χαρακτηρισμό Φιλιππινέζα που είχα αποδώσει στο πρόσφατο βίντεο για τους Έλληνες δημοσιογράφους, ότι είναι Φιλιππινέζες του Μαξίμου και στεκόντουσαν σούζας μπροστά στον φασίστα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. 11:36 το έλαβα το μήνυμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ώρα το διάβασα, αλλά στις 11:52, δηλαδή 16 λεπτά μετά την παραλαβή του μηνύματος, του email, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, άλλαξα τον τίτλο, διότι έχει απόλυτο δίκιο η κυρία. Εμείς μερικές φορές παρασυρώμαστε ως δημοσιογράφοι από την ειδικώς η μεγαλύτερη, όταν χρησιμοποιούμε επί χρόνια μία έκφραση, πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε το πόσο κακό μπορεί να ακουστεί. Ακούσια, δεν το κάνουμε θελημένα, έτσι, δεν το κάνουμε εκούσια, το κάνουμε ακούσια. Εκούσιος είναι ο χαρακτηρισμός φασίστας, ας πούμε, για τον Γεωργιάδη, για τον Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εκούσιος ο χαρακτηρισμός. Αλλά ο χαρακτηρισμός Φιλιππινέζες ήταν ακούσιος. Θα το χρεωθώ σε ένα ατόπιμά μου. Δεν θα επαναληφθεί. Και αποκαθιστώ την τάξη, αλλάζοντας, έχοντας αλλάξει ήδη από χθες το βράδυ τον χαρακτηρισμό από Φιλιππινέζες σε κατοικίδια. Έτσι. Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία, την τηλεθέατρια, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόνοιση. Πάμε τώρα στα σημερινά μας θέματα. 4 θεματάκια σήμερα σας έχω για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να κάτσετε με την ησυχία σας, να δείτε, να ακούσετε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Επιπλέον υπάρχουν και οι χρόνοι, αφού είναι 4 θέματα, σας έχω και τους χρόνους κάτω στις παρατηρήσεις, κάτω από το βίντεο, στα σχόλια. Λοιπόν, οπότε, οι βιαστικοί μπορείτε να ανατρέξετε κατευθείαν στα περιεχόμενα και να δείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει. Τα 4 θέματα, λοιπόν, είναι τα εξής. Το πρώτο είναι αυτό που έχετε δει και στον τίτλο, βέβαια. Ακολουθούν και σχετικά βιντεάκια, έτσι, δεν το συζητάμε καν.
Αυτή η εκπομπή χωρίς βίντεο είναι μουσακάς χωρίς μπεσαμέλ. Λοιπόν, είναι την ώρα που η Αμόχωστος άνοιξε και κάνουν βόλτα οι Τούρκοι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, χαριεντιζόταν με τον ομόλογό του, τον Τσαβούσογλου, μιλώντας για το μουστάκι του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Το ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα σχετικό με την Τουρκία και τις προκλητικές της συμπεριφορές το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, έχει να κάνει με την Αρμενία. Θα δούμε ένα βίντεο συγκλονιστικό από μία Αρμένισσα η οποία μένει στην Ελλάδα και απευθύνει έκκληση και στους Έλληνες, στους αδελφούς χριστιανούς Έλληνες. Ένα τρίτο θέμα δεν θα μπορούσε να μην είναι παρά μία συνέχεια με το θέμα της Χρυσής Αυγής, όχι για τις ποινές, τι έγινε με τον ποινικό κώδικα, αυτά τα είπαμε και χθες, τα έχετε διαβάσει, τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα, το ανέφερα και εγώ εχθές. Ανέφερα την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βέβαια είναι και αυτή όπως είναι η πραγματικότητα, καμία σχέση με τα όσα κατήγγειλε ο πρώην, να το πούμε έτσι, του διαγράφει ο πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο κύριος Κοντονής, ο πρώην υπουργός. Λοιπόν, και επιπλέον υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις που επακολούθησαν τις δήλωσεις του κυρίου Κοντονή και από τον κύριο Καστανίδη στο tweet, ότι δύο φορές αναθεώρησε το ποινικό κώδικα η Νέα Δημοκρατία και δεν άλλαξε τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο τώρα χύνει κροκοδίλια δάκρυα ως γνωστόν και χρησιμοποιεί βέβαια και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης για να ανεβάσει το θέμα, να το πλατιάσει και να συγκινηθούν οι πλατιές μάζες και να πούνε τι κακός που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τι καλή είμαστε εμείς η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά γιατί η αλήθεια, ξέρετε, είναι αντικειμενική μερικές φορές, έτσι δεν είναι θέμα υποκειμενικότητας. Η Νέα Δημοκρατία δύο φορές τροποποίησε τον ποινικό κώδικα και δεν άλλαξε το συγκεκριμένο νόμο. Γιατί. Έτσι. Λοιπόν, στο θέμα της Χρυσής Αυγής λοιπόν, σας έχω να θυμηθούμε μερικά μαργαριτάρια από επώνυμους παλαιότερων εποχών, όταν η Χρυσή Αυγή ήταν στα ντουζένια της. Έτσι ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα και να δούμε τι λέγανε τότε κάποιοι επώνυμοι, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι κακό να ξεχνάμε. Πρέπει πάντοτε κάποιος να μας τα θυμίζει, κάποιος. Με βίντεο πάντα, έτσι. Λοιπόν, σκρίπτα μάνια τι πάμε. Και για τέλος, τελευταίο θέμα, σας έχω την παύση της δίωξης ενός ιερέα στη Ρόδο. Ξέρετε ότι πλέον σας το έχω πει ότι από τη Ρόδο κατάγομαι από τη Ρόδο, ήταν η πατρίδα, η γενέτειρα του πατέρα μου. Και ένας ιερέας ο οποίος είχε σούρει από βήματος τα μύρια όσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε για το Μακεδονικό και είχε αποκαλέσει τους πολιτικούς γενικότερα, θα τα σας τα πω αργότερα τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα θέματα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, ένα-ένα, και να ξεκινήσουμε με ένα εισαγωγικό βίντεο με drone, να είναι καλά η τεχνολογία, τα καλά της, εν πάση περιπτώσει, με drone, να δούμε την όμορφη Αμόχωστο από ψηλά.
ώρα λοιπόν που οι Τούρκοι έκαναν βόλτα στην παραλία της Αμοχώστου, pandemi dolayısıyla ziyaretinizi sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak gerçekleştiriniz. You get the feeling that people used to walk around here once upon a time, but it's just been left to rot. I don't know, it's kind of surreal. I think this is just the speculative, typical show, as if action that Turkey is taking right in the middle of an election campaign. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, συναντά το με τον ομόλογό του, τον Τούρκο ομόλογό του, και έκανε υψηλού επίπεδου, ασκούσε υψηλού επίπεδου διπλωματία, κάνοντας πλάκα και καλαμπούρι για το μουστάκι του κυρίου Τσαβουσόγλου. Χίλια χιλιόμετρα περίπου βόρειο-ανατολικά της Αμοχώστου διαδραματίζεται μία ακόμα σκληρή σκηνή, ένας ακόμα πόλεμος με κύριο άξονα την Τουρκία μέσω του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας. Χωρίς πολλά-πολλά, θέλω να δούμε μαζί το βίντεο, ένα παραξικάρδιο βίντεο μιας νεαρής Αρμένισσας που ζει στην Ελλάδα. Ας την ακούσουμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα σας. Θέλω να μιλήσω ελληνικά, ώστε το μήνυμά μου να πάει σε όλους που ζουν μέσα στην Ελλάδα, γιατί και εγώ ζω στην Ελλάδα. Το μήνυμά μου δεν είναι για τους Αρμένιους, είναι στους ανθρώπους που ζουν μέσα στην Ελλάδα, όπου και αν είστε. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη και πολύ αγανακτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, θέλουμε όλοι μαζί να ξεσηκωθούμε, να καταδικάζουμε το Αζερβαϊτζάν, την Τουρκία. Σήμερα είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι κάθονται στα σπίτια τους, μια χαρά, ωραία, έχουν όλη την άνεση και κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν καταδικάζει, γιατί δεν αφορά στα παιδιά τους. Να ξέρετε πάντως, αν σήμερα δεν θα στηρίξετε την Αρμενία, δεν θα βοηθήσετε στον αρμένικο λαό, αυτοί δεν θα σταματήσουν. Ο επόμενος είναι ο Έλληνας, να ξέρετε. Ήδη έχει στόχο, ήδη βλέπετε τι γίνεται. Η Τουρκία έχει οργανώσει να εξαφανίσει την Αρμενία και η επόμενη χώρα είναι η Ελλάδα. Μην είστε αδιάφοροι. Ενώ σήμερα χιλιάδες μαμάδες κλαίνε με δάκρυα στα μάτια γιατί ποτέ περισσότεροι δεν μπορούν να κάνουν άλλα παιδιά. Δεν μπορούν να βρουν μια παρηγοριά. Γι' αυτό σας παρακαλάω. Όσοι ακούνε αυτό το βίντεο να μεταδώσουμε, να ακουστεί παντού.
και εσείς να βγείτε και να μιλήσετε. Δεν ξέρετε τι γίνεται τώρα στην Αρμενία. Γιατί δεν γίνεται με εσάς. Φανταστείτε, αν σήμερα δεν θα μιλήσετε, αν σήμερα δεν θα βγείτε, αν κάποιος έχει μέσο στο Δημάρχειο κάπου, αύριο μεθαύριο αυτοί θα φτάσουν μέχρι στα σπίτια μας. Γιατί μας μισούνε. Δεν αγαπάνε το χριστιανικό λαό, δεν αγαπάνε τους Αρμένιους, δεν αγαπάνε τους Έλληνες. Το καταλαβαίνετε ότι αυτός ο λαός είναι δαιμονιασμένος. Είναι γεμάτος με το πνεύμα του θανάτου και θέλει να σκοτώσει και να καταστρέψει. Θέλω αυτό το μήνυμα οι φίλοι μου όσοι καταλαβαίνουν ελληνικά να μιλήσουν παντού. Γιατί υπάρχουν γεγονότα ότι οι Αζέροι, το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε το πόλεμο και όχι οι Αρμένοι. Αυτοί ξεκίνησαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σήμερα δεν μπαίνει η Ρωσία. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από τους πολιτικούς πολλά πράγματα, ούτε θέλω να μιλήσω γιατί δεν είναι δικό μου θέμα. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω εγώ και εσύ, να μιλήσουμε παντού και να μην σταματήσουμε. Σας παρακαλώ να ξεσηκωθείτε όλοι, να φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά που πεθαίνουν αύριο, μεθαύριο μπορεί να είναι τα δικά σας παιδιά. Γιατί κάποιος που προσπαθεί την εξουσία σκοτώνοντας τον λαό, αυτός ο λαός δεν θα σταματήσει ποτέ. Όλοι να καταδικάζετε, να μιλήσετε παντού, να μην σιωπήσετε. Αν ήταν τα δικά σας παιδιά, τι θα κάνατε? Τι θα κάνατε αν ήταν δικά σας παιδιά? Ξέρω πολλά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Το παιδί σου ορατό όταν αρρωσταίνει δεν κοιμάσαι. Τι θα έκανες? Τι θα ήθελες να κάνουν εσένα, κάνε εσύ τους άλλους? Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Αυτοί οι λαοί είναι αχάριστοι. Το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν κάποιος ακούει τις ειδήσεις και ξέρει τι γίνεται. Ο Ισραήλ με τα όπλα βοήθησε τους Αζέρους. Έστειλε όπλα στο Αζερμπαϊτζάν. Και την επόμενη μέρα βγαίνει η Τουρκία, βγαίνουν αυτοί οι Αζέροι και λένε ότι και το Ισραήλ ανήκει σε μας. Αυτοί οι λαοί είναι αχάριστοι, όπως και να τον βοηθήσετε, ό,τι και να κάνετε. Αυτοί μετά θα σκοτώσουν εσάς, το ίδιο το χέρι που θα κόψουν που τους βοηθάει. Παίρνουν βοήθεια από τη μία και από την άλλη σκοτώνουν. Από το Ισραήλ πήραν τα όπλα και βγήκανε και είπανε ότι και το Ισραήλ ανήκει σε μας. Σας παρακαλώ να μιλήσετε παντού, να μην σιωπήσετε, να σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε. Εγώ δεν έχω κάποιον εκεί. Δεν έχω κανέναν αδερφό, δεν έχω συγγενείς. Όμως πονάει το πνεύμα μου, την ψυχή μου, το σώμα μου. Πονάω πάρα πολύ γιατί εκεί είναι παιδιά. Είναι παιδιά που δεν φταίνε για τίποτα, που κάποιος θέλει την εξουσία του να μεγαλώσει πιο πολύ. Γι' αυτό, αν έχετε μέσο γνωστού, παντού, μιλήστε, σας παρακαλώ, μιλήστε. Σήμερα άκουσα κάποια πράγματα και πονάω τόσο πολύ που δεν ξέρω. Οι χριστιανοί μόνο προστατεύονται, αλλά αυτοί μόνο για το θάνατο σκέφτονται. Στην Αμερική, όλοι οι περισσότεροι όσοι ζούσαν εκεί στην Αμερική, στο Νιου Ιόρκ, ξεσηκώθηκαν πολλοί Αζέροι και κάνανε πορεία και φωνάζανε θάνατο, αυτό το βίντεο υπάρχει στο ίντερνετ, θάνατο στους Αρμένιους. Προκαλέσανε από τον Ιούλιο ακόμα πόλεμο και στο Λος Άντζελος. Αλλά στο Λος Άντζελος επειδή είναι πολλοί Αρμένοι αυτοί φοβήθηκαν γιατί μετά Αρμένοι τους κυνηγούσανε και αυτοί έτρεχαν σαν μυρμήγκια. Αλλά στο Νιου Ιόρκ επειδή δεν είναι και τόσο πολύ, αυτοί βγήκανε και φωνάζανε με τη σημαία τους θάνατος στους Αρμένιους. Γιατί πριν περίπου 1,5 χρόνο στην Κομοτηνή, στην Ελλάδα, στην πόλη Κομοτηνή, βγήκανε και κάνανε πορεία και φωνάζανε ότι η Θράκη ανήκει τους Τούρκους. Αυτοί θέλουν να έχουν τα πάντα, ό,τι και να τους δώσεις είναι λίγο. Ούτε για τα παιδιά τους σκέφτονται που πεθαίνουνε, ούτε για τίποτα δεν σκέφτονται αυτοί, μόνο εξουσία και να έχουν πιο πολλά και πιο πολλά. Αυτοί προκαλέσανε το πόλεμο.
Αυτοί προκαλέσανε και θέλω να ξέρουν όλοι ποιοι ξεκίνησαν και πού πάει αυτό. Η επόμενη χώρα θα είναι η Ελλάδα. Η επόμενη χώρα θα είναι η Ελλάδα, θα είμαι εγώ και εσύ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε μερικά αποσπάσματα. Τι έχουν πει συγκεκριμένα κάποιες επώνυμες προσωπικότητες της χώρας, καλλιτέχνες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, για την Χρυσή Αυγή. Τα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς. Σάκη, σε τρομοκράτησε η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή? Είναι κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ. Είναι κάτι που σε τρόμαξε? Όχι, καθόλου δεν με τρόμαξε. Δεν με τρόμαξε καθόλου. Νομίζω είναι απόρρια όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν με τρόμαξε. Δεν με τρόμαξε. Δεν με τρομάζει η απόφαση που παίρνει ο κόσμος. Με τρομάζει ο τρόπος που χειραγωγούν τον κόσμο οι πολιτικοί, οι οποίοι... Τι? Εμείς το κάνουμε αυτό. Και εμείς. Τέλος πάντων, με ενοχλεί ο τρόπος που χειραγωγούν τον κόσμο, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα πραγματικό στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή πάμε χειρότερα, δεν θα πάμε καλύτερα. Να θυμηθούμε τι έλεγε και ο γνωστός μας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Από το στόμα μου ότι η Χρυσή Αυγή είναι αδελφό κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ. Αν υπήρχε τέτοια δήλωση, σήμερα θα ήταν πρώτη στα κανάλια. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εδώ θα είναι πολύ ανεβασμένο. Μιλάω για μια-δυο μονάδες. Μιλάω πάνω από 5 μέχρι 7 μονάδες. Το βλέπω, χτυπάω τηλέφωνα. Μετακινούνται πολλοί φίλοι μας από τις αδελφικές και το δεξιές παρατάξεις. Μπακογιάννη, Καμένο, Καρατζαφέρη, Μάνο, Χρυσή Αυγή. Αν υπήρχε τέτοια δήλωση, σήμερα θα ήταν πρώτη στα κανάλια. Από τις αδελφικές και το δεξιές παρατάξεις. Μπακογιάννη, Καμένο, Καρατζαφέρη, Μάνο, Χρυσή Αυγή. Πάμε να ακούσουμε τι είχε πει και ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης και γνωστός, έμεινε γνωστός στην ιστορία περισσότερο για την ρίση του περί στρατηγού ανέμου, όταν και εγώ ήταν η Αττική, ο κύριος Βίρονας Πολύδωρας. Προκόπη, ο κύριος Πολύδωρας μίλησε σήμερα στο Real FM. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έκανε λόγο για την ανάγκη ευρύτατης συνεννόησης για μια εθνική άμυνα. Ήταν μια αποστροφή που προκάλεσε την ερώτηση αν τελικώς θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Για να απαντήσει χαρακτηριστικά, βεβαίως, μας έπιασε η ευαισθησία για τη Χρυσή Αυγή, η οποία είναι ψηφισμένη από 600.000 κόσμο, θα ψηφιστεί από 1.000.000 και εμείς θα κάνουμε αναμνήσεις του συντάγματος της Βαϊμάρ. Είπε χαρακτηριστικά. Όσοι είστε αντίθετοι, να πάτε να το βγάλετε το κόμμα, εννοεί της Χρυσής Αυγής, από τον Άριο Πάγο, να κάνετε αίτηση να θέσετε το κόμμα εκτός νόμου. Ένας ακόμα αγαπητός για το πλατή κοινό λαϊκός τροβαδούρος, ο κύριος Νότης Σφακιανάκης. Δεν ρωτάω αν ψήφισες, φαντάζομαι ψηφίζεις συνέχεια. Έτσι. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου παρά μόνο μία φορά αυτή. Και ψήφισα αυτούς οι οποίοι ήταν στη φυλακή. Έτσι, για να το έχουμε να το λέμε. Καταλάβες. Γυρεύοντας εσύ τώρα. Πάω γυρεύοντας. Ψήφισα δηλαδή αυτούς. Δηλαδή ψήφισες πυρήνες. Κοίταξε. Ψήφισα πυρήνες. Αυτούς οι οποίοι μπήκαν στην φυλακή με φασιστικό τρόπο, τους οποίους όμως ορίζουν φασίστες. Ναι. Δηλαδή οι φασίστες λένε τους άλλους φασίστες και τους βάζουν φυλακή χωρίς δίκη. Ναι. Πού είναι οι φασίστες όμως? Έλα τώρα, ντε. Περνάμε στο χώρο της δημοσιογραφίας, στο κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος μεταπήδησε από τις προηγούμενες εκλογές και στην Βουλή. Γιατί όχι μετά όμως μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη χτες στην Νορβηγία, να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Από αυτό το παλμαρέ δεν θα μπορούσε, φίλες και φίλοι, να λείπει και ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε. Λένε... Είναι κριτική για τα γεγονότα στο Μελιγάρα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με ένα έγκλημα? Μα είναι δυνατόν? Ναι, αλλά και εσείς πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μην σας πιάνουν στο στόμα σας. Να μην σας πιάνουν στο στόμα τους. Να μην σας πιάνουν στο στόμα τους. Έπαυσε οριστικά, βάσει του νέου νόμου, η δίωξη του ιερέα στη Ρόδο, του Παπαχρίστου, ο οποίος εδιώκεται επειδή είχε αποκαλέσει
τους πολιτικούς, να σας το διαβάσω για να μην ξεχνάσω, κάποιον χαρακτηρισμό, κοπρίτες, ρεμάλια, κοπρόσκυλα, τεμπελχανάδες, ψεύτες και λοποδίτες. Έτσι τους είχε αποκαλέσει, με αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την υπάψη της δίωξής του. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον δικηγόρο μου, τον κύριο Άκη Δημητριάδη, να ευχαριστήσω όλη την ενορία και όλο το ροδίτικο λαό. Η αγάπη είναι δεδομένη και την εισπράττω, γι' αυτό είμαι και συγκινημένος. Ήταν δεδομένο από όταν ανάλαβε την υπόθεση ο κύριος Δημητριάδης ότι το θέμα είχε λήξει. Με παρότρινε, μου έδινε κουράγιο, μου έδωσε κουράγιο, μου έδωσε δύναμη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Επίσης να ευχαριστήσω και τον δήμαρχό μας, τον κύριο Καμπουράκη, ο οποίος ηθικά και υλικά ήταν πάντοτε στο πλευρό μου. Είναι άξιος συγχαρητηρίων. Επίσης να ευχαριστήσω τον Πανασιολογιότατο Αρχιμαντρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως, τον πατέρα Αθανάσιο Μισό, ο οποίος τα ανάλαβε όλα επάνω στην πλάτη του και επικοινωνούσε με το διαδίκτυο. Τον πατέρα Αντώνη, ο οποίος είναι δίπλα μου εδώ πέρα, κρύβεται, είναι ψηλός γι' αυτό. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ευχαριστώ και τη δικαιοσύνη που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έκανε το αυτονόητο, αθώος ο κατηγορούμενος. Και επειδή ψυχανεμίζομαι ότι κάποιοι μπορεί και να χαλαστήκατε με την ιστορία του παπά, να πάμε να δούμε μαζί και το επόμενο βίντεο, να δούμε την προσφορά του παπά Χρήστου πριν από 3 χρόνια. Μια προσφορά που φυσικά έχει να κάνει με φιλανθρωπικό έργο. Για πάμε να δούμε τι είχε κάνει ο παπά Χρήστος το 2017. Είναι όντως γεγονός ότι το έργο του Αγίου Παντελεήμονα δεν έχει τελειωμό. Αντί να ελαττώνεται, αυξάνει από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα. Ένας καλός μου φίλος, συμμαθητής μου, από το Άργο στην Πελοπόννησο, από εκεί, από τον τόπο της καταγωγής μου, μου έστειλε σήμερα 1,5 τόνο κρέατα, κοτόπουλα φτερούγες κτλ. Έτσι λοιπόν, εμείς 9 η ώρα το βράδυ τα ξεφορτώσαμε και είμαστε εδώ πέρα στις υπάλξεις. Έχουμε πάρει τηλέφωνα, έχει έρθει αρκετός κόσμος και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να πάμε και στα σπίτια να τα δώσουμε, γιατί πρέπει να φύγουν από το πνευματικό κέντρο, να μην μείνουν εδώ πέρα. Αυτή την εβδομάδα μας έστειλε 1,5 τόνο. Από ό,τι βλέπεις. Λοιπόν. Ναι. Πρέπει να φύγουν, να πάνε στα σπίτια του κάθε φτωχού, ας πούμε, του κάθε ταλέπορου που έχει ανάγκη. Και την επόμενη εβδομάδα πάλι ο φίλος μου θα μου στείλει πάλι 1,5 τόνο. Επίσης, μετά από τη δεύτερη φάση που θα έχουμε, ο άλλος ο φίλος μου και συμμαθητής μου και αυτός, ας πούμε, που έχει πάλι εμπορία κρεάτων, πάλι και αυτός θα μου στείλει. Και από ό,τι βλέπεις ότι ο Παπαδιακονιάρης συνεχίζει το έργο του. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή Scriptamanet. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα την εκπομπή, είτε στο σύνολό της, είτε σε κάποιο μέρος αυτής. Εάν έγινε κάτι τέτοιο, κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο σε όποιον νομίζετε ότι μπορεί επίσης να του κάνει κλικ ό,τι είδατε στο σημερινό βίντεο ή κάποιο τμήμα του βίντεο, κάποιο από τα 4 θέματα, τα σημερινά, σε κάποιον φίλο, γνωστό, συγγενή, συνάδελφο, γείτονα, όπου εσείς νομίζετε ότι θα πιάσει τόπο. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να πατήσετε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι, ώστε να ειδοποιήσετε άμεσα κάθε φορά που προβάλλετε μια καινούρια εκπομπή. Εμείς, Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος, ανοίγω παρένθεση, πάλι θα μου το κίτρινίσει το βίντεο, πάλι με περιορισμένα έσοδα διαφημιστικά, σίγουρα λόγω του εκρηκτικού λόγου της νεαρής Αρμένισσας, κλείνω την παρένθεση, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε σας εύχομαι από ψυχής, από καρδιάς, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως το έχετε σχεδιάσει, έτσι όπως το έχετε ονειρευτεί, έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας. Να είστε καλά.
και να προσέχετε τι ψηφίζετε. Γεια σας.